Παιδιά, ας περάσουμε και σε κάτι σοβαρό πλέον. Ναι, για πες, γιατί όλα βλακίες. Διότι πρέπει πραγματικά να, σε αυτήν την εκπομπή λίγο να μιλάμε και για πράγματα τα οποία αφορούν όλο τον κόσμο και είναι πραγματικά σοβαρά και έτσι εφησυχούμε τη ζωή μας. Όπως οι αγαπημένοι μας φίλοι Kim Kardashian, η οποία... Στηρίζω. Προφανώς και στηρίζεις, η οποία δεν βρίσκει πάντα, μάλλον δεν χάνει την ευκαιρία να βρει έναν τρόπο να γίνει πιο πάμπλουτη από ό,τι είναι. Ναι. Και έτσι κάτι δημοσιεύματα έτσι έχουν βγει, ότι εχθές είχε τα γενεθλιά της και ότι έγινε χρόνια πολλά, Kim, 40 Kim. Τα φιλιά μου, Kim. Την πήρα το πρωί, δεν τη βρήκα, είχε πάρα πολύ δουλειά. Εντάξει, το κορίτσι έχει πάρα πολύ δουλειά. Τι είναι, σταμάτητα με αυτό. Αλήθεια, δεν το ξέρετε. Μη με σκάς. Παιδιά, σπούδασε δικηγορία τώρα αυτό το διάστημα. Αυτό είναι. Είναι. Στην Αμερική μπορεί να σπουδάσει δικηγορία σε 4 μήνες, είναι ταχύρυθμα. Πάρα πολύ γρήγορα, γίνεσαι ποινικολόγος. Θεέ μου, σε μυστικό λοιπόν εξωδικαστικό έτσι, συμβιβασμό, μάλλον έχει πάρει έτσι 6,1 εκατομμύρια, κάτι τέτοιο, δεν το έχει επιβεβαιώσει η ίδια. Γιατί το 2006, το 2016, στο Παρίσι δέχτηκε δέχτηκε επίθεση. Και τις απακιάσανε, δεν ξέρω τι θυμώσανε, τις πήρανε... Ναι, οπότε σου λέει τώρα αυτός και ο σύζυγος, αυτή και ο σύζυγος, έτσι τους κάνανε έτσι μία μινισούλα και μία αγωγή, ότι και καλά δεν τους προστάτευσε η εταιρεία security, όπως καθώς θα έπρεπε να τους προστατεύσει, καταλαβαίνεις. Αλλά θα το σοβαρέψω όντως, λέγοντας το εξής, ότι δεν είναι φαινόμενο αυτή η τύψη, ότι από το πουθενά έγινε πραγματικά εικόν για πάρα πολλά κορίτσια και όχι μόνο. Είναι αλήθεια ότι έγινε από πορνό. Από το παιδιά, το πουθενά. Ένα σεξ. Από το πουθενά, ενώ δεν έχει κάνει κάτι. Δεν έγινε. Ακριβώς, ναι, ξεκίνησε με ένα σεξ τέιπ. Μιλάς για μια οικογένεια που έχουν μια τεράστια οικονομική επιφάνεια, δεν είναι από το πουθενά. Έλα ρε εσύ. Άλλες οικογένειες έχουν. Και άλλες έχουν. Αυτή τη στιγμή, μετά το σεξ τέιπ, τα χρήματά τη λέει ήταν 50 φορές παραπάνω από τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Δηλαδή. Πολύ είναι από τις πιο πλούσιες του τώρα κόσμου. Τώρα λένε μάλιστα ότι είναι και ένα είδος μόδα να ακολουθεί κάποιος αυτό το δρόμο, δηλαδή κάποιοι μπορεί να διαρρέουν τέτοιου είδους βίντεο. Για να... Είχε κάτι το ιδιαίτερο αυτό που έκανε, γιατί το ένα σεξ βίντεο δεν είναι λόγος να κάνεις καριέρα σε όλη. Προφανώς και δεν είναι, παιδιά. Δεν το λέω σαν ότι είναι παράδειγμα προς μίμηση, ας πούμε. Ήταν από τα πρώτα τέτοια. Δηλαδή ήταν ο δρόμος που χάραξε εκεί. Ναι, και μετά έκανε το reality. Ήταν η Πάμελα Άντερσον πρώτα, δεν ήταν με τον άντρα της, όχι. Δεν ήταν με τον άντρα της. Με ένα από τα αγόρια της. Ναι, ήταν με ένα από τα αγόρια της. Συγγνώμη, ωραία. Δεν είναι λόγος αυτός να κάνει αυτοκρατορία. Άρα μετά στήριξε πολύ τη δράση της. Έκανε και άλλα πράγματα. Παιδιά, εννοείται. Είναι επιχειρηματίας. Πάρα πολύ ωραία. Χάσει τις πρόβες που φοράω. Πολύ... Είναι 13 ή 14 σεζόν η σειρά αυτή, το reality τους, τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν, και τους ακολουθεί παντού και πάντα. Να κάνω μια ερώτηση. Δεν παίζει ρόλο, παιδιά, και η χώρα. Συγγνώμη. Δεν πρέπει να είναι σε κοινή ναι, αλλά φυσικά για μένα η καμία για 13 χρόνια δεν έχει πολύ ενδιαφέρον. Όχι, η χώρα λέω, όχι το άτομο. Δηλαδή η χώρα αυτή δεν είναι φτιαγμένη για να παρακολουθεί. Ναι. Ό,τι τη δίνει. Γίνονται δισεκατομμυριούχοι άνθρωποι που κάνουν μια χλαπάτσα και να είναι όλοι οι Αμερικοί stand-by για να δούνε, να καίγονται. Δηλαδή, πόσο καιρό ναι, μπορεί να πολλοί κόσμοι στην Ευρώπη ασχολείται μαζί του. Δεν έχει να κάνει μόνο το με το Ριάννη. Ναι, δεν το ξέρω. Εδώ θα μπορούσε να γίνει κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή, με να ξεκινήσει και 13 χρόνια να ακολουθούμε μια προσωπικότητα, όποια και να είναι αυτή. Ο Έλληνας. Ναι, ο Έλληνας. Όχι. Δηλαδή, και μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα που είχε γίνει στο παρελθόν, ένα reality που τον ακολουθούσαν πολλά χρόνια, που ήταν ο Όζι Όσμπορν, ας πούμε, δεν είχε αυτή την απήχηση. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι που έχει πετύχει όλα αυτά. Καταρχάς, δεν είναι μόνη της. Είναι πάρα πολλές προσωπικότητες. Εδώ μιλάμε για μια περίπτωση όπου έχουν γίνει πολλά, έχουν απενοχοποιηθεί καμπύλες των γυναικών. Δηλαδή, υπάρχουν και διάφορα θετικά τα οποία έχουν προκύψει μέσα από αυτό. Νομίζω ότι είναι το μόνο θετικό αυτό για τις καμπύλες και το body shaming. Ναι, είναι ψευδοθετικά αυτά τις καμπύλες. Ακριβώς, είναι ψευδοθετικά. Ναι, επίσης είναι ψεύτικες και οι καμπύλες, ρε παιδιά. Αυτό συζητάμε. Είναι ψευδο. Αλλά τουλάχιστον. Ψευδοκάμπυλοι. Είναι φορητές. Ναι, αλλά πόσες γυναίκες σου λέει αυτοί τα πληρώνουν για να τα κάνουν. Εμείς που τα έχουμε. Από γεννησιμιού μας που λένε και στο χωριό μου. Ενώ, γιατί λέει, όταν το πληρώνει η άλλη τη χειροκροτάτε και εμείς που τα έχουμε. Ναι, από φυσικά. Που τα έχουμε φτιάξει με έμπακι με γύρω. Τα έχουμε φτιάξει με κόπο αίμα και κοντοσούβλι. Δεν τρέπεστε. Ναι. Γιατί αυτή, πού να το βρει το κοντοσούβλι, αυτό είναι το πρόβλημα της Kim. Κατάλαβες, όλη η οικογένεια γι' αυτό πάνε και τα βάζουν πρόσθετα, διότι αυτοί δεν έχουν γύρω και κοντοσούβλι. Εδώ εμείς όμως που το έχουμε, έχουνε το προϊόν, αλλά είναι τα τεμέκ τώρα κοντοσούβλι εκεί πέρα. Τώρα που είπατε κοντοσούβλι, θα πω μια πολύ σημαντική πολιτική πληροφορία. Πρέπει να δώσεις... Πες το, όχι. Ο Καραμαλής ο Κώστας, ο νεότερος, έτσι, ο Κώστας ο Καραμαλής, εγώ αυτός θα ήταν φίλος μου. Γιατί? Δηλαδή, δεν ξέρω. Κάτι μου λέει ότι θα κάνω που δεν είπα. Στο εννοείς όταν πηγαίνατε για φαγητό. Όχι μόνο. Γενικώς είχα διακρίνει ότι ήταν πολύ νούμερο. Λοιπόν, αυτός πήγα σε μια ταβέρνα και μου είπε ότι. Πρόσεξε.
Πήγα σε μια ταβέρνα και μου είπαν ότι πήγαινε, έτρωγε και έλεγε μετά: τώρα που θα έρθει η Νατάσα, μην τη πείτε τίποτα. Για να ξαναφάμε. Αλήθεια. Έλα, σταμάτα. Δεν μπορείτε να το λέτε αυτό. Αποκλείεται να γίνει αυτό το πράγμα. Λέω, αυτός είναι κολλητός μου σίγουρα. Επειδή είπατε κοντοσούβλη, το θυμήθηκα γιατί είχε κοντοσούβλη το μαγαζί. Σοφία. Προκαλώ τον Κώστα Καραμαλή να γίνουμε φίλοι διαδικτυακοί. Αυτό το κάνει άλλη εκπομπή. Ποιο? Το προκαλεί κόσμο. Ο Νίκος. Καλά, δεν είναι κακό, πειράζει. Το challenge. Δεν λέμε. I challenge, το λέω ξένα. Κώστας Καραμαλής, be my friend. I like you.